Έχουν... δεν έχουν τίποτα. Έχουν περάσει 3 εβδομάδες και σήμερα θα σας δείξω ένα φθινοπορεινό συνδυασμό χρωμάτων. Το σχέδιο είναι πολύ πολύ απλό, οπότε θα σας δείξω αυτό για σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα θα κάνουμε πάλι ενισχυμένο ημιμόνιμο για να σας δείξω πόσο έχουν αναπτυχθεί μετά από 2 μήνες συνεχούς εφαρμογής ημιμονίμου, ενισχυμένου, rubber based δηλαδή. Σε μερικά σημεία τα έχει σκαλίσει και έχει σπάσει τις άκρες. Και εδώ βλέπουμε τον ήχη με τη χαρτοπετσέτα που είχαμε φτιάξει σε ένα παλιότερο βίντεο, το οποίο έχει διατηρηθεί μια χαρά. Πάμε να δούμε τι έχει από κάτω. Θα χρησιμοποιήσω μια κυλινδρική φρέζα καρβιδίου, η οποία είναι και safe bit, δηλαδή έχει στρογγυλεμένες τις άκρες και αυτό το κάνει πιο ασφαλές για να δουλέψουμε χωρίς να βάρουμε ή να κόψουμε το χέρι. Αφαιρώ την βάση, δεν χρειάζεται να την αφαιρέσω όλη, αλλά εδώ το είχα κάνει για ένα άλλο βίντεο για να σας δείξω πόσο έχουν αναπτυχθεί τα φυσικά της. Οπότε έτσι είναι μετά την ολοκληρωτική αφαίρεση, που πάλι έχει από πάνω λίγη ποσότητα, αλλά είναι πολύ λεπτή. Λιμάρω με μία λίμα 100-180 grit το φυσικό, είναι ένα soft τετράγωνο. Τώρα θα πάρω την ροζ γλυνερική μου φρέζα, η οποία είναι κεραμική, και θα ξεκινήσω να αφαιρώ τα παρονύχια από την επιφάνεια των νύχιων, χωρίς να πιέζω ιδιαίτερα πάνω στην ομιχαία πλάκα, ίσα ίσα χαϊδεύοντας τον νύχι. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω και την σφαιρική διαμαντόφρεζα για να λιάνω την περιοχή των επωνυχείων, να αφαιρέσω το νεκρό τμήμα, και θα χρησιμοποιήσω επίσης και μια flame διαμαντόφρεζα για να φτάσω λίγο στα απρόσιτα σημεία και να καθαρίσω και εκεί πολύ καλά το νεκρό δέρμα. Τώρα θα χρησιμοποιήσω μια clear rubber base ή οποιοδήποτε χρώματος δεν μας ενοχλεί καθόλου και θα ξεκινήσω με μια πολύ λεπτή στρώση έτσι ώστε να ετοιμάσω το έδαφος για να βάλω μετά μεγαλύτερη σταγόνα, μεγαλύτερη ποσότητα για ενίσχυση. Ταξινομώ το προϊόν όπου θεωρώ ότι χρειάζεται για να δημιουργήσω μια έτσι λία και ομοιόμορφη επιφάνεια και μόλις το κάνω αυτό πολυμερίζω για 60 δευτερόλεπτα σε λάμπα LED. Θα χρησιμοποιήσω ένα beige, αλλά θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και rubber base χρώματος beige, αλλά δεν το έκανα. Θα χρησιμοποιήσω ένα μουσταρδί και ένα γκριζοπό χρώμα. Το γκριζοπό, όπως φαίνεται, είναι αρκετά sheer, διάφανο δηλαδή, οπότε θα χρησιμοποιήσω 3 στρώσεις από το συγκεκριμένο για να μου δώσει την καλλιπτικότητα που θέλω. Τώρα θα τοποθετήσω για το σχέδιο μια σταγόνα με το πινέλο του βερνικιού πάνω-πάνω στην περιοχή των επωνυχείων και μετά με ένα liner brush θα σχηματίσω τα τρίγωνα που θέλω για το σχέδιό μου. Θα πολυμερίσω και στη συνέχεια στα μονόχρωμα νύχια θα χρησιμοποιήσω ένα γυαλιστερό top coat και θα σχηματίσω στα νύχια που έχω κάνει το τριγωνάκι με αλευκή gel paste ένα τετράγωνο. Gel paste είναι πιο καλυπτική και πιο παχύρευτη σαν χρώμα, οπότε τη χρησιμοποιώ για αυτό ακριβώς το λόγο. Τέλος, αφού το πολυμερίσω για 10 δευτερόλεπτα αυτό ή 30 όσο θέλετε, θα τελειώσω αυτά τα 2 δάχτυλα, τα 4 στην ουσία, με ένα matte top coat. Αφού πολυμεριστεί για 60 δευτερόλεπτα, το σχέδιο μας είναι πανέτοιμο και τα χέρια της αδερφής μου τέλεια για να βγουν έξω στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. It was y'all, sister Nato. Bye bye.